Στάθη, ήρθες πρώτη φορά στη Δράμα? Όχι, έχω έρθει πολλές φορές στη Δράμα. Έχω έρθει και για, και για εκπομπές, και για βόλτες, και για... ξέρω εγώ, πολλές φορές όμως. Όχι για σκι, δεν κάνω. Δημιουργείται το φαινόμενο σκηνοστιβάδας, οπότε δεν το κάνω αυτό, αλλά γενικά έρχομαι συχνά. Ναι. Σε καταλαβαίνω και εγώ, για τον ίδιο λόγο το έχω σταματήσει εδώ και χρόνια. Λένε οι χείρες είναι και παντρεμένες. Ναι, ναι. Εσύ είσαι η χείρα και εγώ είμαι παντρεμένη. Δεν ξέρω, θα το βρούμε αυτό στη συνέχεια. Στην πορεία. Να σου πω, θα κάνουμε συνέντευξη πρώτα και οικογενειακές σχέσεις μετά. Γιατί η οικογενειακή κατάσταση την πούμε στο τέλος. Θέλεις? Μπορούμε να τα συνδυάσουμε. Εντάξει, συμφωνώ. Μέρη, εσύ γιατί το μίλη το νερό? Το άφησα να τελειώσετε τη συζήτησή σας. Ήθελα να το ρωτήσω μια και είπε για σκι. Δηλαδή, θα κάνεις επίσκεψη κανένα φαλακρό, να ανεβείς πάνω, να κάνεις λίγο έτσι περίπατο? Τίποτα. Ήρθες, φεύγεις. Το μόνο φαλακρό πάνω στο οποίο ανεβαίνω πάνω είναι ο Χρήστος ο Κιούσης. Και ελπίζω να μην παρεξηγείτε. Όχι, καταρχήν γυρνάω αυθημένο, πρέπει να γυρίσω το βράδυ μετά το. Ήρθα εδώ στο Envy, παίξω μουσική και κάνω ένα. Αν θέλετε να ξέρετε, κάνω ένα στυλάκι. Α πούμε, παίζω μουσική, γιατί αυτό κάνω εδώ και πολλά χρόνια. Μουσική ως DJ, όχι όργανα, δεν κατέχω αυτά τα πράγματα. Και καμιά φορά έχω και ένα μικρόφωνο μαζί μου και λέω και καμιά σαχλαμάρα. Και θα κάνω αυτό και μετά το βράδυ θα φύγω, θα γυρίσω στη Θεσσαλονίκη. Γιατί αύριο παίζω κάπου αλλού. Και είναι πολύ ωραία δουλειά, είναι πολύ ωραίο πράγμα αυτό, αλλά δεν σου αφήνει καθόλου χρόνο να κάνει τουρισμό. Δηλαδή να δεις ωραία μέρη και τέτοια. Αν και έχω δει μια ωραία μέρη, όπου θα λιποθυμίσω μόνο μου, το σκέφτηκα, θα λιποθυμίσω. Ναι. Θα φύγω, θα γυρίσω, εμπάσχετος, θα γυρίσω αυθημέρων. Ναι. Το πιάσες το υπονοούμενο, φαντάζομαι. Το πιάσα λιγάκι, γιατί τόσο δα. Αλλά λέω μήπως δεν το άκουσα καλά, ρε παιδί μου. Προηγουμένως τη ρώτησα πώς σε λένε, μου λέει Μέρη. Και ενθουσιάστηκα. Μέρη, σοβαρά, πω πόσο χαίρομαι. Μου λέει γιατί κάνεις. Ναι, και μου λέει γιατί κάνεις έτσι. Λέω ότι μου αρέσει να γνωρίζω καινούργια Μέρη. Αλλά όχι με αλφαγιώτα και. Ναι, okay. Στάδε, τι είδος μουσική θα μας παίξεις? Δεν ξέρω, εξαρτάται. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν ξέρω ποτέ. Εξαρτάται τον κόσμο που θα έρθει. Μ' αρέσει αυτό που λες. Βλέπεις τι κόσμο, τι θέλει να ακούσει. Βασικά παίζω ξένη μουσική, δεν ξέρω από ελληνικά. Πολύ λίγα δηλαδή μόνο. Το αντίθετο από μένα είσαι. Ναι. Εγώ δεν ξέρω καθόλου ξένο. Το αντίθετο από το μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού. Και παίζω γνωστά τραγούδια, χαρούμενα τέλος πάντων. Αυτό. Τώρα ανάλογα με. Δηλαδή, σε ένα μαγαζί το οποίο έχει φοιτητές, θα παίξει άλλη μουσική από ότι ένα μαγαζί που έχει, ξέρω εγώ, το αντίθετο του φοιτητή. Ποιο είναι το αντίθετο του φοιτητή? Τον Ντέπι. Τον Ντέπι. Τον Ντέπι. Το φοιτητή τον Ντέπι. Έτσι πέτα το αντίθετο. Ωραία, πες μου εσύ που επειδή ξύνεσαι με τα αντίθετα, πες μου ποιο είναι το αντίθετο της λέξης βιομήχανος. Το αντίθετο της λέξης βιομήχανος. Αμήχανος. Κάτσε, γιατί έχω βάψει και λίγο τη ρίζα εδώ πέρα. Βλέπεις ότι έχουμε ένα θεματάκι εδώ πέρα. Όχι, δεν... Να το πάρει το ποτάμι. Μηχανόβιος.